Μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τώρα συμπλοκές σημειώθηκαν το μεσημέρι μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οι αγρότες επιχείρησαν να κλείσουν την Εθνική Οδό στο ύψος της Ανθύλης, ανεβαίνοντας το οδόστρωμα. Η κατάσταση ξέφυγε όμως από κάθε έλεγχο και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών και να υπάρξουν και τραυματίες. Αστυνομικοί έρχονται στα χέρια με τους αγρότες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Ανθύλης. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν περίπου 400 αγρότες από τη Φιώτιδα, τη Λοκρίδα και τη Βιωτία θέλησαν να καταλάβουν το οδόστρωμα, ευνηδιάζοντας αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες επιτέθηκαν με ξύλα και πέτρες στους αστυνομικούς που απάντησαν με χρήση χημικών. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ελαφρά ο αστυνομικός διευθυντής Γρηγόρης Τσιμιτσέλης, που συνεπλάκη με τους αγρότες όταν επιχείρησε σύλληψη. Η αστυνομία προχώρησε σε 11 προσαγωγές, ενώ οι αγρότες αποχώρησαν από το σημείο λίγη ώρα αργότερα. Η κυκλοφορία διεξάγεται από τους παραδρόμους. Έχουμε κάνει πράξη το ότι δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τους διερχόμενους οδηγούς. Είχαμε μια σφοδρή αντίδραση από την αστυνομία. Αυτό το πράγμα δεν θα περάσει, το καταγγέλλουμε σε όλο τον ελληνικό λαό. Οι αγρότες είναι ενωμένοι, ήρθαν να διαδηλώσουν ειρηνικά, ποιοτικά τα αιτήματά τους. Κάποιοι είχαν αντίθετη άποψη και μιλάω για τους επικεφαλείς και όχι για τα παιδιά των κατασταλτικών δυνάμεων. Αποτελεί πλέον κοινή αντίληψη ότι η κυβέρνηση, αντί της ουσιαστικής προσέγγισης των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, έχει επιλέξει και σχεδιάσει την καταστολή των διαμαρτυριών με τη βία. Μπροστά στην επίμονη άρνησή της να αντιμετωπίσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών που παλεύουν για την επιβίωσή τους, η κυβέρνηση καταφεύγει στην ομή βία, την καταστολή και το ψέμα. Αυτές οι πρακτικές δεν θα κάμψουν τους αγρότες. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να δυναμώσει και να πεισμώσει ακόμη περισσότερο ο αγώνας τους. Οι αγρότες της Βιωτίας θα πραγματοποιήσουν μεγάλη κινητοποίηση στη 1 το μεσημέρι της 5ης στο ύψος του κάστρου στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας απέκτησαν το μεσημέρι οι αγρότες στον μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Αν και οι κλούβες των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει το δρόμο, οι αγρότες κατάφεραν να βγουν στο οδόστρωμα μέσα από τα χωράφια. Αγρότες από τη Θεσσαλία πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου Νίκαιας. Εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, τον κλιμακώνουμε, καλούμε και τους συναδέλφους και αυτούς που δεν έχουν τρακτέρ. Είναι αγρότες όμως και κτηνοτρόφοι, ζουν αυτά τα προβλήματα, να έρθουν μαζί μας εδώ να ενισχύσουν τα μπλόκα. Στα μπλόκα των αγροτών σε Λαμία και Λάρισα θα βρεθεί το μεσημέρι της 5ης ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα στα χωράφια τους επέστρεψαν μετά από 20 μέρες κινητοποιήσεων η ροδοκινοπαραγωγή από τον κόμβο της Κουλούρας, ύστερα από απόφαση που ελήφθη σε Γενική Συνέλευση. Πάμε λοιπόν στο Σταύρο Ιωαννίδη, στη Νίκαια της Λάρισας. Λένε οι αγρότες ότι ο αγώνας κλιμακώνεται. Βλέπουμε όμως ότι κλιμακώνεται και η ένταση. Ήταν πολύ σοβαρά τα επεισόδια που είχαμε σήμερα στην Αθηνών Λαμίας. Σταύρο. Έτσι είναι, Σία. Οι αγρότες επιμένουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μάλιστα εδώ στην Νίκαια πήραν μία απόφαση να επιδιώξουν εκ νέου διάλογο με την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν ζητούν αντιπροσωπεία των αγροτών να συναντηθεί με επιτροπή που θα αποτελείται από τις ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να καταστήσουν σαφές πως τους ενδιαφέρει ο διάλογος για να λυθούν τα προβλήματά τους, ενώ φωνές ανάμεσα στους αγρότες κάνουν λόγο πως θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου τουλάχιστον. Και βέβαια κάθε μέρα πραγματοποιούν συνελεύσεις με τις οποίες αποφασίζουν τα επόμενά τους βήματα. Αύριο περιμένουν εδώ τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ την Παρασκευή δίνουν ραντεβού στις 12 η ώρα στην ΔΕΗ Λάρισας, όπου θα πραγματοποιήσουν συμβολικό αποκλεισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.